Θα πάμε τώρα να βρούμε τον ψαρά για σήμερα της εκπομπής, το Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στον Sky φυσικά, ο οποίος βρίσκεται στον Οροπό για να μας εξηγήσει τον τίτλο. Γιατί είναι σε απόγνωση ψαράδες, Λευτέρη? Αρχικά, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Άρη, καλή σεζόν δια θαλάσσια από ό,τι βλέπετε. Είμαι στο καΐκι καπετάν Σπυρίδωνας και σκεφτόμουν να έρθω να πάμε για ψάρι. Ναι. Αλλά οι ψαράδες είναι σε απόγνωση γιατί δεν υπάρχουν ψάρια. Δηλαδή... Και θα μας τα πει εδώ ο κύριος Σωτήρης Δαρίδης, από Λαμπάδα μου είπατε πριν, ότι δεν υπάρχουν ψάρια καθόλου, καθόλου όμως. Είναι καλημέρα. Έτσι, έτσι είναι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αφού ευχηθώ και εγώ εκ μέρους των επαγγελματιών παράκτεων αλλιέων του Οροπού καλή τηλεοπτική χρονιά με επιτυχίες. Να είστε καλά. Μπορώ να σας ακούσω. Θα δούμε εμείς τι ψάρια θα πιάσουμε. Εσείς τι ψάρια πιάνετε είναι το θέμα. Δυστυχώς, δεν τα καταφέρνουμε. Δυστυχώς, χρόνο με το χρόνο, το αλίευμα έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που το μεροκάματο να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, κύριε Λαμπαδαρίδη, λόγω κλιματικής κρίσης μόνο. Η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τα δεδομένα. Ενώ ο Νότιος Εμπορικός ήταν ένας κόλπος πλούσιο σε αλίευμα, σιγά σιγά η αύξηση θερμοκρασίας των υδάτων δημιούργησε το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ψάρια στα εργαλεία μήπως μας. Μήπως το εξαντλήσαμε, κάπτα Σωτήρη, μήπως το εξαντλήσαμε το βυθό. Δεν νομίζω ότι τα εργαλεία μπορούν να εξαντλήσουν το βυθό. Ίσως πρέπει να ψάξουμε κάπου αλλού να δούμε γιατί για το αλίευμα εξαντλείται από τις ελληνικές θάλασσες. Στις για μεγάλες τράπεζες αναφέρεστε. Όχι, δεν αναφέρομαι. Αναφέρομαι στην κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Και αναφέρομαι στο ότι αρχίζουν και μπαίνουν, δηλαδή τώρα τα βλέπουμε και τα ψαρεύουμε και εμείς, τα ψάρια τα οποία έχουν μπει από τη διόρυγα του Σουέζ και λόγω της θερμοκρασίας αρχίζουν και καταλαμβάνουν και τους δικούς μας τους χώρους. Και τρώνε, δηλαδή, και τρώνε το δικό μας ψάρι, δηλαδή. Αρχίζουν και βγάζουν απ' έξω τα δικά μας παραδοσιακά ψάρια που αλλιεύαμε τόσα χρόνια και παίρνουν αυτά τις θέσεις. Δηλαδή, από ό,τι ακούω και από τους συναδέλφους στην Κρήτη, Λακωνία και στα νησιά, ο λαγοκέφαλος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί αυτούς σε κάποια χρόνια το ελληνικό ψάρι, κύριε Λαμπαδαρίδη, να είναι είδος προς εξαφάνιση, αυτό μας λέτε? Δεν μπορώ να δω αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα τη μείωση την βλέπω καθημερινά. Μάλιστα. Και εγώ το μαθαίνω απέναντι καθημερινά από το Λευκαντή, από τον Μπάμπη τον ψαρά, κάπτα Σωτήρη. Ωραία, ο Μπάμπης είναι φίλος, ο Μπάμπης στο Λευκαντή είναι φίλος, καταλάβατε. Δηλαδή μαζί ψαρεύουμε τον Νότιο Εβοϊκό και αυτά που σας λέει. Τις γαρίδες του τις γεύομαι πάντως. Ομολογώ ότι οι γαρίδες του Μπάμπη δεν υπάρχουν. Οι γαρίδες του Νότιου Εβοϊκού είναι καταπληκτικές. Να σας πω, κύριε Λαμπαδαρίδη, το Λευτέρη δίπλα σας τώρα, σας τον ακούω, βλέπετε ικανό να πιάσει καμιά ψαριά ή τον έχουμε στείλει εκεί τώρα για ομορφιά? Ο Λευτέρης νομίζω ότι θα έρθει και θα ξανάρθει στον Οροπό και θα κάνουμε... Όχι, εμείς θα έρθουμε και εμείς θα έρθουμε στον Οροπό, και συγγνώμη. Βάλει... Εσείς και εσείς να έρθετε. Τι ψάχνεις εσύ, γοργόνες? Να δείτε. Με έχουν βάλει, συγγνώμη, εδώ τα παιδιά πίσω, ναι, να λαδώνω δολώματα όλη την ημέρα μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση, λάδωνα δολώματα. Καλώς είσαι. Λέω τώρα θα την κάνουν, τώρα θα την κάνουν. Ή γίναμε ρεζίλι. Δεν λάδωσα πολλά, όχι, κάτι κάναμε, Θα έρθουμε στον Κάπτα Σωτήρη, θα πάμε για γύρισμα, Μαρία. Δολώνουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε. Ελάτε, ευχαριστούμε πολύ. Όντως θα έρθουμε. Να είστε σίγουροι ότι θα έρθετε και θα δείτε πράγματα καταπληκτικά. Θα δείτε πράγματα... Χαρήκαμε πολύ. Καλά, την αγάπη μας. Χαρήκαμε πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε πάντοτε επιτυχίες και να έχουμε καλή χρονιά. Δικός μας. Ό,τι καλύτερο. Ο κύριος Σωτήρης είναι δικός μας. Λοιπόν, τελείως. Έχει κλείσει γύρισμα. Τώρα τι κάνεις, πρόσεξε. Τάζεις γυρίσματα. Όλα αυτά θα τα κάνουμε γύρισμα. Όταν τάζεις σε μικρό, ναι, πρέπει να τηρείς και στον ψαρά όταν τάζεις. Στο κοινό πάνω απ' όλα. Ο ψαράς, εντάξει, στο κοινό. Το κοινό είναι το σημαντικό. Ελάτε, εκεί το τάζω.